Καλησπέρα παιδιά σε όλους. Βρήκαμε εξωγήινη τεχνολογία. Επαναλαμβάνω, βρήκαμε εξωγήινη τεχνολογία. Ή τουλάχιστον αυτό υπενήσεται ο Avi Loeb και σήμερα είναι η είδηση της ημέρας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει να μας πει ο επικεφαλής μιας ομάδας η οποία ερευνάει τα βάθη του ωκεανού. Ο Avi Loeb λοιπόν ψάχνει στον πυθμένα του ωκεανού για υπολείμματα του Interstellar Meteor 1, δηλαδή διαστρικός μετεωρίτης 1, ο οποίος συνετρίβει στη Γη το 2014. Ο Avi Loeb είναι γνωστός για την ισχυρή του πεποίθηση ότι μας επισκέφτηκε η ευφυής εξωγήινη ζωή και εστίασε συγκεκριμένα στο ουράνιο σώμα που ονομάστηκε Oumuamua, ο οποίος είναι ο πρώτος διαστρικός επισκέπτης στη Γη. Όσοι είστε μέλη και συνδρομητές στο κανάλι, θα θυμόσαστε ότι αυτή την είδηση με τον Oumuamua, καθώς ακόμα μία η οποία έπαιξε στην Αμερική, την είχαμε κάνει εκπομπή πριν από λίγο καιρό, οπότε όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή και like στο βίντεο και φυσικά δείτε εκείνη την εκπομπή η οποία πραγματικά είναι καταπληκτική. Τώρα να σας πω πως ο μετεωρίτης ήταν λίγο παράξενος και αποτελεί φυσική ανομαλία, κυρίως λόγω της στιβαρής φύσης αλλά και της ταχύτητάς του. Αυτός ο μετεωρίτης αλλά και ο διαδοχός του, ο Interstellar Meteor 2, δηλαδή διαστρικός μετεωρίτης 2, ο οποίος συνετρίβει στη Γη το 2017, εισήλθαν στην ατμόσφαιρα της Γης με περίπου 110.000 μίλια την ώρα, γεγονός που προξένησε λιγάκι έτσι περιέργεια στους επιστήμονες και θα δούμε σε λίγο για ποιο λόγο προξένησε περιέργεια. Αυτό είναι το ψηλότερο όριο της ταχύτητας των μετεωρητών, καθώς συνήθως χτυπούν την ατμόσφαιρα της Γης ταξιδεύοντας με περίπου 25 έως 160.000 μίλια την ώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε πως αυτή η ταχύτητα ήταν πάρα πολύ κοντά στο ανώτατο όριο πτώσης και πρόσκρουσης των μετεωρητών, άρα ενδεχομένως κάτι να μην πηγαίνει καθόλου καλά. Αυτή λοιπόν η ταχύτητα είναι που οδήγησε τελικά τον Loeb και έναν από τους αποφύτους του στο συμπέρασμα ότι οι μετεωρίτες προέρχονταν έξω από το ηλιακό μας σύστημα, ένα συμπέρασμα που έκτοτε, προσέξτε, επιβεβαιώθηκε από την διαστημική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία διαστημική διοίκηση συνήθως, να το πούμε και αυτό, δεν θέλει να επιβεβαιώνει τέτοια ευρήματα. Τώρα εδώ πώς τους έπιασε προκοπή και το επιβεβαίωσε, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά ο Loeb και η ομάδα του το πήγαν ένα βήμα παραπέρα, προβάλλοντας την ιδέα ότι, προσέξτε, οι μετεωρίτες είναι από μινάρια εξωγήινης τεχνολογίας. Καλά ακούσατε. Οι μετεωρίτες, πιστεύει ο Loeb, είναι από μινάρια, εξωγήινης τεχνολογίας. Όλα τα τεχνουργήματα που βρέθηκαν σε αυτήν την αποστολή δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί και αναλυθεί. Όμως, πιστέψτε με, αυτό που θα σας πω τώρα είναι εντυπωσιακό. Προκειμένου λοιπόν να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για τους μετεωρίτες, η ομάδα του Loeb τι κάνει, χτενίζει τον πυθμένα της θάλασσας όπου προσκρούστηκε ο μετεωρίτης και μαζεύει ό,τι υπολείμματα μπορεί να βρει. Και τώρα φτάνουμε στην είδηση της ημέρας, η οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Τι ακριβώς εντόπισε ο Loeb και η ομάδα του? Βρήκαν κάτι ιδιαίτερα συναρπαστικό. Τι βρήκαν? 50 μεταλλικές σφαίρες, οι οποίες, μιας και εκπομπή είναι ζωντανή, θα προσπαθήσω λιγάκι να σας τις δείξω. Αυτή είναι μία εικόνα που έχουμε για τις μεταλλικές σφαίρες, παύλα μεταλλικά σφαιρίδια αν θέλετε, και έχουμε και άλλη μία, αν μπορώ να σας την δείξω. Είναι αυτή εδώ η εικόνα, η οποία υποστηρίζει η ομάδα του Loeb ότι προέρχονται αυτές οι σφαίρες από εξωγήινη τεχνολογία και θα δούμε σε λίγο για ποιο λόγο το πιστεύουν αυτό. Σύμφωνα με τον Loeb, αυτές οι συγκεκριμένες σφαίρες αποτελούνται κυρίως από σίδηρο με ίχνη τιτανίου και μαγνησίου.
μαγνησίου, συγγνώμη, σημειωτέων δεν ανιχνεύτηκε καθόλου νικέλιο σε πρώιμες αναλύσεις σύνθεσης. Καθόλου νικέλιο. Αυτή η σύνθεση είναι ανώμαλη σε σύγκριση με τα ανθρωπογενή κράματα, τους γνωστούς αστεροειδείς και τις γνωστές αστροφυσικές πηγές. Νομίζω ότι την συγκεκριμένη δήλωση θα πρέπει να σας την διαβάσω άλλη μια φορά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η σύνθεση είναι ανώμαλη σε σύγκριση με τα ανθρωπογενή κράματα, δηλαδή τα κράματα, παύλα alloys που λέμε στα αγγλικά, που φτιάχνουν οι άνθρωποι. Δεύτερον, τους γνωστούς αστεροειδείς, δηλαδή από όσες αναλύσεις έχουμε που έχουν πέσει από αστεροειδείς στη Γη, και τις γνωστές αστροφυσικές πηγές, γράφει ο ΛΕΠ σε μία ανάρτησή του. Η ομάδα κατάφερε επίσης να βρει θραύσματα χάλιβα, καθώς επίσης και σύρμα, το οποίο αποτελείται από μαγκάνιο και πλατίνα, πυροδοτώντας ακόμα περισσότερο τις θεωρίες συνωμοσίας ότι ίσως πρόκειται όντως για πρώτη επαφή των ανθρώπων, επαναλαμβάνω, πρώτη επαφή των ανθρώπων με κάποιας μορφής εξωγήινη τεχνολογία, ακόμα και αν πρόκειται για κάποια μεταλλικά κράματα που σας έδειξα μόλις τώρα στις φωτογραφίες με τα σφαιρίδια. Σύμφωνα όμως με το βρετανικό περιοδικό The Times, και κάπου εδώ αρχίζουν τα παράξενα, η κυβέρνηση της Παππούας Νέας Γουινέας κατηγορεί την ομάδα του ΛΕΠ ότι έκλεψε τα αντικείμενα που έχουν συλλέξει στην αποστολή τους. Τι πιστέψατε, ότι θα τους αφήναν έτσι εύκολα να βγάλουν όλα τα συμπεράσματα και όλες τις αναλύσεις και όλες τις έρευνες στον αέρα? Όχι φυσικά. Διότι ο Εθνικός Οργανισμός Ερευνών της χώρας ισχυρίστηκε ότι η ομάδα του ΛΕΠ δεν έλαβε ποτέ άδεια από το Ινστιτούτο Έρευνας Θαλάσσιων Επιστημών, αν και υπέβαλε αίτηση, και ότι εισήλθαν, λέει, στη χώρα με επαγγελματικές βίζες αντί για βίζα που προορίζονταν για επιστημονικούς ερευνητές. Εμένα αυτό αρχίζει και με ακούγεται λιγάκι σαν να είχαμε να λέγαμε από την κυβέρνηση της Παππούα Νέα Γουινέας. Λοιπόν, ο Στάνισλεϊ Χουλαχάου, ο επικεφαλής αξιωματικός μετανάστευσης της Παππούας Νέας Γουινέας, η Παππούα ή Παππούας αν θέλετε, είπε μάλιστα ότι η ομάδα μπορεί να αντιμετωπίσει μέχρι και ποινικές κατηγορίες, προσέξτε, ποινικές κατηγορίες για αφαίρεση, κρατηθείτε, σπάνιων αντικειμένων χωρίς να ειδοποιηθούν οι κρατικές αρχές. Επαναλαμβάνω, αφαίρεση σπάνιων αντικειμένων χωρίς να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες κρατικές αρχές. Αυτή είναι η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Παππούα Νέα Γουινέας. Η είδηση είναι από τις 14 Ιουλίου το 2017 και είναι φυσικά ελεύθερα διαθέσιμη στο διαδίκτυο για όσους θέλουν να την βρουν και να την διαβάσουν. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε ποια είναι η γνώμη και η άποψή σας πάνω στο εν λόγω έβριμα που έκανε η ομάδα του Avi Loeb, ο οποίος, όπως σας είπα, μας έχει απασχολήσει και σε προηγούμενη εκπομπή της θετικής ντόπας πριν από μερικούς μήνες. Παιδιά, αυτά είχα να σας πω, ελπίζω η εκπομπή να σας άρεσε, αν ναι κάντε like, εγγραφείτε φυσικά στο κανάλι και δείτε και άλλα πολλά βίντεο του καναλιού, και εμείς θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Από μένα να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά. Καληνύχτα.